Γεια χαρά. Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο και ατμοσφαιρικό δημιουργικό πορτρέτο μέσα στο σπίτι με τον ελάχιστο εξοπλισμό, τη φωτογραφική σας μηχανή και με ένα δύο φώτα, μην φανταστείτε τίποτα φοβερά επαγγελματικά, ακόμα και με τα φώτα που έχετε μέσα στο σπίτι. Ο Αντώνης έκανε τη φωτογράφηση, οπότε θα πάμε να δούμε backstage από τη φωτογράφηση, κάποια βιντεάκια και θα δούμε και τις τελικές φωτογραφίες με τις σημειώσεις πάνω, τι ταχύτητα χρησιμοποιήθηκε, τι διάφραγμα και τι ISO χρησιμοποιήθηκε. Λοιπόν, ωραία. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το σημαντικότερο πράγμα στη φωτογραφία είναι το θέμα, το φως και η σύνθεση. Τρία από τα βασικά πράγματα, ναι. Λοιπόν, οπότε, το θέμα ποιο είναι στη σημερινή φωτογραφία? Το θέμα είναι το μοντέλο μας, η Άννα. Τέλεια. Οπότε, φως για φως τι χρησιμοποιείς? Φως, ένα σταθερό φως έξω στο μπαλκόνι, πίσω από τις γρίλες, για να προσομοιώσω τα φώτα της πόλης. Ότι και καλά, ακριβώς, ότι το μοντέλο φωτίζεται από τα φώτα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ωραία, τέλεια. Και μέσα άλλο ένα σταθερό φως, το οποίο το ρίχνα πάνω στο μοντέλο ή στον τοίχο για να ανεβάσω λίγο τις σκιές. Να σημειώσω επίσης ότι στο εξωτερικό φως είχα βάλει και μια κόκκινη ζελατίνα για να πάρω αυτό το feeling. Η ζελατίνα δεν είναι επαγγελματική φωτογραφική ζελατίνα. Okay. Είναι ζελατίνα που μπορούμε να το βρούμε και σε είδη ζαχαροπλαστικής. Απλώς ήθελες να χρωματίσεις για το feeling και το και χρωματισμό της φωτογραφίας. Να δώσει την ατμόσφαιρα δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε η σύνθεση φαντάζομαι ήταν απλή. Η σύνθεση είναι απλή πορτρέτου, κανόνας των τρίτων. Τέλεια. Και τα λοιπά. Φακί. Φακί. Έναν 50 σταθερό F1,8 και έναν τηλεφακό 70-200 F2,8. Βέβαια, αυτές που κράτησα ήταν από τον 50 όλες. Αυτές που έβγαλες με τον 70-200 δεν τις κράτησες, δεν σου άρεσε ιδιαίτερα? Όχι, μου άρεσε πιο πολύ η αίσθηση του 50. Okay. Και είναι και ένας φακός, η αλήθεια είναι που όλοι τον έχουμε στη συλλογή μας. Υπάρχει η λογική, ναι, σωστός. Λοιπόν, είδατε και εσείς κάποιες φωτογραφίες ότι μπορείτε μέσα στο σπίτι να κάνετε ένα πολύ ωραίο δημιουργικό πορτρέτο, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη, να αυτοσχεδιάσετε, να πειραματιστείτε, να βγάλετε πολλές φωτογραφίες, γιατί μόνο έτσι μαθαίνουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, για χαρά. Να είστε καλά.